Συγκέντρωση και πορεία με μάσκες και αποστάσεις προγραμματίζει το εργατικό κέντρο Πάτρας για την επέτειο του Πολυτεχνείου παρά τις απαγορεύσεις της καραντίνας. Χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή συνδικαλιστών, εκπροσώπων φορέων και φοιτητικών συλλόγων. Στο κάλεσμα του εργατικού κέντρου ανταποκρίθηκε και η Δημοτική Αρχή Πάτρας με επικεφαλή στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Το εργατικό κέντρο τονίζει μεταξύ άλλων ούτε να το σκέφτεται η κυβέρνηση να πάρει μέτρα απαγόρευσης του αγωνιστικού εορτασμού του Πολυτεχνείου και αποφάσισε την ημέρα εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 3η 17 Νοέμβρη να διοργανώσει κινητοποίηση με κατάθεση στεφάνων του Εργατικού Κέντρου Σωματείων και Φορέων στις 10 το πρωί στο παράρτημα και συγκέντρωση στις 5 το απόγευμα με ζώνος και κολοκοτρώνη με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας από την πανδημία. Η συγκέντρωση και πορεία θα πραγματοποιηθεί με αποστάσεις και η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες, γράφει. Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο αποφάσισε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 5η 12 Νοεμβρίου στις 8.30 το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών για ενίσχυση του κλάδου της δημόσιας υγείας και απεργίας της 26 του μήνα κατά του εργατικού νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση. Τώρα, μέσα σε αυτές τις δραστηριότητες και μορφές κινητοποιήσεων, δεν θα τις έλεγες κινητοποιήσεων, λες κάποιες συμβολικές δραστηριότητες, υπάρχει και το Πολυτεχνείο. Καταρχάς, γιατί βιάστηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο κουμπάρος του Πολυζωγόπουλου. Ξέρεις, κουμπάρος δεν εννοώ τον έχει παντρέψει, έχουν κάνει κουμπαριά τώρα. Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, ο Παναγόπουλος, με τα τσιράκια του. Λοιπόν, και ο Θεοδωρικάκος από κοντά. Αυτή είναι τετράδα ομουσίου και αχώριστο. Λοιπόν, γιατί βιάστηκε να πει απαγορεύεται η συγκέντρωση του Πολυτεχνείου. Γιατί βιάστηκε. Και ποιος μιλάει για σπάσιμο καραντίνας και για συγκέντρωση. Ποιος το λέει και τι θα αυτό, κάνετε δηλαδή, για να καταλάβω, δεν θα κάνετε πορεία. Ποιος το λέει κάτι τέτοιο. Γιατί την Πρωτομαγιά κάναμε πορεία. Τι θα κάνετε τώρα δηλαδή. Άστο, θα το δούμε αυτό. Τους χαλάσαμε τη Μόστρα τότε. Τους χαλάσαμε. Έτσι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προχθές ο Σκλαβενίτη κι άλλο δεύτερο κρούσμα. Ναι. Άκρατη τάφου τη σιωπή. Παίρνουν από τους εργαζόμενους τεστ και δεν τους αδίνουν. Αν είναι θετικοί ή όχι. Για να προφυλάξουν και τους πατεράδες τους στο σπίτι. Και δεν τραβάει παλιά. Και ποιος είπε που αποφασίζει αυτό. Γιατί ο Χρυσοχοΐδης δεν βάζει πάγο στις εταιρείες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Παρά μη κουνάει το δάχτυλο στο λαό και στην εργατική τάξη. Γιατί δεν το κάνει αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα. Εμείς έχουμε εκλέξει μια συντονιστική οργανωτική επιτροπή. Από τους φορείς που ήσαν εκεί. Θα κρίνουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει πρώτα και πάνω απ' όλα η υγεία του λαού. Γι' αυτό κάνουμε και τέτοιες κινητοποιήσεις τώρα, αύριο π.χ. Κινητοποιήσεις. Μία μορφή πίεσης. Προχθές στην έκτη ήπη είχαμε πάει 6 άτομα. Και κατέβηκε κάτω ο υποδιοικητής, όχι απάνω στο χώρο. Κάτω, στον δρόμο. Και κουβεντιάσαμε. Και αυτό δεν το παίξατε πουθενά. Παρότι στείλαμε δελτίο τύπου. Γιατί το ότι παρεμβαίνει το εργατικό κίνημα για να διαφυλάξει τους εργαζόμενους χώρους δουλειάς. Τους πατεράδες μας, τις μανάδες μας, τους παππούδες μας, να μην γίνουμε, να μην πεθαίνουν όπως σας είπα και νωρίτερα ο κόσμος στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, σπάσιμο λέει της καραντίνας. Ποιος το είπε ότι θα σπάσουμε εμείς καραντίνα. Ποιος το λέει αυτό. Μα άμα ζεστείτε με πανό, δεν θα κάνετε πορεία, τι θα κάνετε εκεί. Κάτσε τώρα Κωνσταντίνε, περίμενε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εάν κάνετε πορεία, όμως συμφωνείτε, τους πάει η καραντίνα. Όχι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα εμείς. Εμείς δεν πάμε να σπάσουμε την καραντίνα. Πάμε να κάνουμε λογκάουτ στην πολιτική της κυβέρνησης και όσες συμφωνάνε μαζί της, που αφήσαν τον κόσμο έρμεο μέσα στους χώρους δουλειάς. Και έχουν τεράστιες ευθύνες.